Θεωρείται ο καλύτερος κομμωτής της Ελλάδας, αφού έχουν περάσει από τα μαγικά του χέρια περισσότερες από 190.000 γυναίκες. Το άλμπουμ της ζωής του Ηλία Ζάρμπαλη περιέχει πολλές και έντονες εμπειρίες, με επιτυχίες, έρωτες, οικονομική καταξίωση, αλλά και λάθη που όμως έγιναν για τον ίδιο μαθήματα ζωής. Μεγάλωσε μαζί με τον αδελφό του στο Περιστέρι σε μια αυστηρή αλλά αγαπημένη οικογένεια. Στα 12 του βιώνει την απώλεια της μητέρας του και η ζωή του αλλάζει. Στο σχολείο ήταν μέτρος μαθητής, έτσι αποφασίζει να σπουδάσει ελεύθερο σχέδιο και γραφικές τέχνες. Στα 26 του παντρεύεται μια παιδική του φίλη, η οποία ήταν κομμώτρια. Αυτή έμελε να είναι η πρώτη αλλά καθοριστική επαφή του με την κομμωτική. Όπως ο ίδιος θα πει αργότερα, ήταν σαν τα χέρια του να οδηγούνταν μόνα τους, αφού άρχισε να διορθώνουν τα κεφάλια που εκείνη κούρευε. Και μπορεί ένα χρόνο αργότερα να πήρε διαζύγιο, όμως το πάθος του και την κομμωτική ήταν μεγάλο και τον οδήγησε στο Λονδίνο, όπου σπούδασε και δούλεψε δίπλα στο Φιντάλ Σασούν. Το 1981 ανοίγει το πρώτο του μαγαζί στο Κολωνάκι, βιώνει την απόλυτη επιτυχία και το ένα κομμωτήριο διαδέχεται το άλλο. Οι αρχές του 2000 θα τον βρουν στην πιο δημιουργική του φάση, με 320 άτομα προσωπικό, με πολλές συνεργασίες σε Αμερική και Τόκιο, φωτογραφίσεις και ατέλειωτες ώρες δουλειάς. Η οικονομική κρίση τον βρήκε το 2010 και, όπως παραδέχεται σήμερα, τα 210 ευρώ που κόστιζε το κούρεμα στο μαγαζί του, μαζί με τους κακούς οικονομικούς χειρισμούς από συνεργάτες του, ήταν η αρχή του τέλους. Ο Ηλίας Ζάρμπαλης έχει μάθει στη ζωή του να αγωνίζεται, ακόμα και όταν πέρασε το αυτόφορο με χειροπέδες για τα χρέη της επιχείρησής του τον Φεβρουάριο του 2013. Σήμερα έχει αφήσει πίσω το παρελθόν και κάνει όνειρα για το μέλλον. Εργάζεται σε έναν υπέροχο χώρο ομορφιάς και, όπως λέει, το πιο σημαντικό στήριγμα της ζωής του είναι οι τρεις γη του και οι λίγοι πια καλοί του φίλοι. Είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω πάντα. Σε ένα τρίλεπτο βίντεο, η ζωή σας ολόκληρη. Τι σας συγκινεί πάντα πολύ και τι σας χαροποιεί περισσότερο? Βασικά, η ζωή μου είναι όλο μαλλιά. Μαλλιά κουβάρια ή μαλλιά? Μαλλιά, γενικά, μαλλιά. Μαλλιά. Και ουσιαστικά αυτό που με χαροποίησε πιο πολύ είναι γίνει στο παιδί μου. Αυτά, τίποτα άλλο. Μεγάλωσε στο Περιστέρι. Ναι. Παντρεύεσαι την πρώτη σου γυναίκα, η οποία ήταν κομμώτρια, χωρίζεται σε 2 χρόνια, αλλά κράτησε τα μαλλιά. Κατέκτησε όλο το Κολωνάκι και όλη την Αθήνα. Γιατί λες ότι σε έφαγε, ότι ήσουν ακριβώς, ότι άνοιξες τόσα μαγαζιά, ότι είχες τόσους υπαλλήλους, για να έρθει κάποια στιγμή και η σύλληψή σου, η αυτόφορη για χρέη? Λοιπόν. Μιλάτε. Εγώ όταν ξεκίνησα την κομμωτική μου καριέρα, είχα ένα μικρό μαγαζί στη Χάριτος. Αυτό το μαγαζί άρχισε μετά και μεγάλωνε. Μεγάλο, αλλά δεν χωράγε. Και πήγα σε ένα μεγαλύτερο συνεργό στον Πούλο. Εκεί έγινε ένας χαμός. Λοιπόν, και ένα βράδυ το 1988, τελευταίο ραντεβού το έπαιρνα 12 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, φεύγω κάτι μία παρά 10 και μπαίνω στα μάξιμο. Και με πήρε ο ύπνος και έπεσα απέναντι στη Λεσβιούσα ή κάτι Κολωνάκια. Με πει, έπεσα και κοιμόμουν. Και ήρθε η αστυνομία, λέει, δεν είναι μεθυσμένος, τι έγινε, παιδιά, λέω, κοιμήθηκα τη δουλειά. Πήγα στο σπίτι μου εκεί, ήμουνα ήδη παντρεμένος στο τρίτο μου γάμο και λέμε τώρα ή θα προχωρήσουμε ή θα παραδάμε και κάνουμε άλλη δουλειά. Δεν πήγαινε αυτό το θέμα. Ήταν μεγάλη κούραση, ήμουνα από το πρωί στη δουλειά από 9 η ώρα, ως 12 μία παρά τα μεσάνυχτα. Είχα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Εκεί άρχισε η επέκταση των μαγαζιών. Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε δύο πράγματα. Είμαστε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι περίεργη χώρα. Εμείς είχαμε όνειρα να προχωρήσουμε, να φτάσουμε κάπου. Δύσκολα τα θέματα. Δεν πήγε στην Αμερική από την αρχή? Στην Αμερική πήγες πάντοτε. Μετά η Νέα Υόρκη πάντοτε με εντυπωσιάζει. Εμένα, αλλά. Αλλά είναι διαφορετικά να σε εντυπωσιάζει σαν τουρίστας και διαφορετικά να πήγες να ζεις εκεί και να δουλεύεις. Θέλω να σου πω κάτι. Είσαι πολύ ωραίος άντρας και αυτό να τα λέμε αυτά, γιατί πρέπει να τα πούμε. Εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν νέο κορίτσι, μου λέγανε πας στον τάδε κομμωτή, στο Ζάρμπαλη πρέπει να πας για να τον δεις από κοντά πόσο ωραίος άντρας είναι. Οι γυναίκες ερχόντουσαν γιατί απέναντι τους είχαν ένα τόσο ωραίο άντρα να δουν? Όχι, να είμαστε λίγο λογικοί. Όχι, οι γυναίκες ερχόντανε γιατί πιστεύω ότι ήταν ικανοποιημένες από τα μαλλιά τους. Γιατί οι γυναίκες, άμα τους κάνει σωστά το μαλλί, δεν πάνε σε όποιον τελείως έχουν μισήσει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Στα δύσκολά σου, αυτά που ήρθαν μετά και που ακολούθησαν στην κατάρρευση,
Πώς ένιωσες, πώς τα αντιμετώπισες, τη σύλληψη, τα δύσκολα? Την κατάρρευση μου τη συνειδητοποίησα την ημέρα που με συλλάβανε. Με συλλάβανε στο κομμωτήριο μου στη Γλυφάδα. Πήγα μέσα, φυσικά έφυγα την άλλη μέρα, ας πούμε, και συνειδητοποίησα ότι τελείωσαν όλα. Και μετά πέρασα εφιαλτικά χρόνια από το 2013 μέχρι το 2015, μέχρι που έφυγα για Αμερική. Γιατί ήταν μια κατάσταση λόγω των συνθηκών στην Ελλάδα. Άμα πας κάτω, είναι δύσκολο να ξανανεύεις. Μιλάμε για την Ελλάδα. Τώρα υπήρχαν νομικά λάθη, υπήρχαν λάθη σοβαρά δικά μου, υπήρχαν παντού λάθη σε εκείνη την περίπτωση. Και αποφάσισα, είχα μια πρόταση για να πάω στη Νέα Υόρκη, επιπόλαιο, πολύ επιπόλαιο αυτό. Αλλά επειδή ήταν το όνειρό μου πάντοτε η Νέα Υόρκη, ακολούθησα το συνέδριο αυτό να κάνουμε τη δουλειά εκεί. Δεν μπορούσε να συνονιθούμε ακριβώς πώς ήταν. Εξήγησα ποιοι ήταν οι λόγοι για τη Νέα Υόρκη να προχωρήσουμε. Τσακωθήκαμε και γύρισα πίσω. Με 800 δολάρια. Δεν κολλάς πουθενά. Δεν σε φοβίζει ο πάτος. Έτσι ήσουν από παιδί. Έχω στον πάτο ήμουν, παιδί μου. Λοιπόν, τώρα το τι έγινε μετά δεν ξέρω. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς εγώ μπορώ να ζήσω και με 1 ευρώ και με 1000 ευρώ και δεν έχω πρόβλημα. Ας πούμε, αρκεί να μπορώ να έχω να φάω και να μην κρυώνω. Σου στοιχίζει τώρα που δουλεύεις σε ένα πολύ καλό κομμωτήριο, που είσαι όμως υπάλληλος μέσα, αλλά φαντάζομαι ότι η επιχειρηματία σε περιποιείται, γιατί ο Ζάρμπαλης, τα μαλλιά και το κούρεμα είναι συνδυασμένα με την επιτυχία. Σε πονάει όταν μπαίνεις εκεί ως υπάλληλος? Καθόλου. Από τη στιγμή που αρχίζω να κουρεύω, είμαι μια χαρά. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Όταν είσαι το βράδυ στο σπίτι σου, αναλογίζεσαι στα λάθη σου, μένεις στα λάθη σου ή κοιτάς το από εδώ και πέρα? Λοιπόν, ο άνθρωπος καταρχήν δεν κάνει λάθη, δεν θα μάθει τίποτα ζωή του. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Το θέμα είναι να μην την επαναλαμβάνουμε. Φυσικά, έχω κάνει τεράστια λάθη. Αλλά φυσικά τα σκέφτομαι, βλέπω από τι γίνει, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος για να ζήσει ή κάποιος για να γίνει πρέπει να ξέρει καλά τι κάνει, να έχει σπουδάσει αυτό που κάνει και να έχει και τύχη. Να έχει και τύχη. Ένα από αυτά τρία δεντάκια δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Φυσικά,